Ιδιαίτερα αγανακτισμένοι και εκνευρισμένοι είναι οι καταναλωτές, όπως δηλώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Μιχάλης Τσιφάκης, αφού το εισόδημά τους συνεχώς συρρυκνώνεται, ενώ οι τιμές στα αγαθά συνεχώς ακριβένουν. Ο μέσος καταναλωτής ζει ένα πραγματικό οικονομικό φιέρτη. Αυτό οφείλεται καταρχήν στη μείωση του εισοδήματός του και βέβαιως στην αρματώδη αύξηση του φορολογικού για μένα πληθωρισμού, γιατί δεν περίμενε τουλάχιστον κανένας από την αγορά αλλά και από την κατανάλωση έτσι γενικότερα ότι θα μπορούσε να αυξηθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ, μέσα σε 3,5 μήνες, 2 φορές. Και αυτό βέβαια, η αύξηση του ΦΠΑ μετακύλησε σε όλα τα κανονικά προϊόντα και υπηρεσίες και αύξησε αλματωδώς το κόστος ζωής. Πιστεύω λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό βέβαια, είναι και η αύξηση 3 φορές τουλάχιστον του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στα τσιγάρα, στα ποτά και όλα αυτά επηρέασαν και θα έλεγα ότι συρρήκνωσαν σε επικίνδυνο μάλιστα σημείο το εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας και βεβαίως έχει φέρει τα πάνω κάτω στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Δηλαδή πιστεύω ότι η ετήσια επιβάρηση αυτών των μέτρων, των έμεσων μέτρων, έχουν γονατίσει στα νοικοκυριά περίπου 1.200 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, από τη μία, εξετάσουμε το θέμα του πόσο χάνει ένας μισθωτός, είτε από τα δώρα έτσι, και από τα επιδόματα, από την άλλη όμως έρχεται ως κεραυνό στην ελευθερία και η αύξηση αυτή του ΦΠΑ, η οποία, ναι, βάσει των δικών μας υπολογισμών, σε μηνιαία βάση γύρω στα 110 ευρώ και 1.200-1.300 τόσο περίπου σε ετήσια βάση, έτσι είναι αυτή το χάσιμο που λέμε, η τρύπα στο πορτοφόλι του μέσου καταναλωτή. Είναι βέβαιο ότι σε αυτές τις ώρες ο καταναλωτής προσπαθεί αφενός μεν να περιορίσει δραστικά, και έχει σημασία αυτό που λέμε, τις αγορές του και ποσοτικά και ποιοτικά. Δηλαδή αγοράζει δεύτερης διαλογής προϊόντα. Υπάρχει μια πραγματική ύφεση στην οικονομία και στην αγορά. Πιστεύω ότι ζούμε μια υποκατανάλωση ολυμπιακών διαστάσεων. Πιστεύω όμως, επειδή έχω μάθει να λέω το όνομά τους, ότι με μαθηματική ακρίβεια θα μεγιστοποιείται αυτή η κατάσταση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με λίγα λόγια, δηλαδή πάμε σε πιο ακραία κατάσταση στους επόμενους μήνες, με λίγα λόγια. Ακούστε, αυτό που ζητεί, ή δεν ζητεί μάλλον, αυτό που απαιτεί ο κόσμος, είναι να πληροφορηθεί από την κυβέρνηση εάν υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους μέτρα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί είτε σιωπηρά είτε έντεχνα μέσα στο μνημόνιο. Αυτό το γνωρίζει κανένας. Ας πούμε ένα πράγμα. Ρωτάνε ο κόσμος και με το δίκιο του. Θα έχουμε αύξηση περαιτέρω του ΦΠΑ μέσα στο ίδιο χρόνο. Ακούμε φήμες. Προσωπική μου άποψη, λέω ναι. Ότι να είναι βέβαια οι καταναλωτές ότι θα έχουμε και την υπαγωγή ορισμένων κατηγοριών από το 11% στο 23%. Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα, εάν θα έχουμε περικοπές στο ειδικό τομέα κλπ, θα το δούμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο καταναλωτής έχει γονατίσει κυριολεκτικά και βεβαίως αυτό μεταφέρεται, μετακινείται στην αγορά άλλη σύρωτα, που σημαίνει τι, έχει ζημιά ο Γιώργος, έχει ζημιά ο κτηνοτρόφος, το εμπορικό κατάστημα της γειτονιάς και όχι μόνο. Πέρα, εγώ δεν γνωρίζω αν θα είναι 100.000 τα λουκέτα φέτος. Έτσι, γι' αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι αυτή η υποκατανάλωση όπου φτάνουμε σε ένα σημείο να έχει μειωθεί η ζήτηση στα τρόφιμα, προσέξτε, 8%. Αυτό είναι για μένα το βασικότερο. Από εκεί πέρα λοιπόν πιστεύω ότι θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος ο κόσμος. Και αν μη τι άλλο, πιστεύω ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να πάρει μέτρα. Και εγώ θα σου πω ένα απλό παράδειγμα το οποίο είσαμε τις προηγούμενες μέρες.
ότι εκτοξεύθηκε η τιμή της αμόλυβδης στο 72. Δηλαδή υπήρχε διαφορά από πρατήριο σε πρατήριο, σε ορισμένες περιοχές, μέχρι και 32%. Βεβαίως δεν αναφέρομαι στον Άπλιο. Και παραμεπτόντως, θα ήθελα να πω ότι οι τιμές των υγρών καυσίμων, σε σύγκριση με τον Πειραιά και με την Αθήνα, βρίσκονται σε πολύ λογικά επίπεδα. Και αυτό σας τιμά εδώ πέρα. Τιμά τους επαγγελματίες της περιοχής. Και δεν μπορούσε λοιπόν, αν και εμείς ζητήσαμε, να μπει πλαφόν διατίμηση, γιατί στις έκτακτες περιπτώσεις παίζει και έκτακτα μέτρα. Και εσείς στο κανάλι σας συμβεί κάτι, ένα έκτακτο γεγονός, θα αλλάξει τη ροή του προγράμματος. Άρα λοιπόν, τι είναι για την κυβέρνηση, έτσι, να προστατεύσει τον καταναλωτή, το εισόδημα του μέσου καταναλωτή, τον εκδρομέα του 15 Αύγουστο, έτσι, παίρνοντας κάποια μέτρα. Ίσως, λέω, ίσως η εσχροκέρδεια που αυξάνεται με το ΦΠΑ να ευνοεί και τα ταμεία του κράτους. Μια απλή σκέψη κάνω. Πάντως, ένα είναι βέβαιο ότι η κατήφια, η αρνητική αυτή ψυχολογία που υπάρχει σήμερα και ζει ο καταναλωτής, δεν έχει προηγούμενο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει όλος ο κόσμος να είναι πανέτοιμος, γιατί πιστεύω ότι δεν μπορεί εσαΐ ο λογαριασμός να τον πληρώνει ο κόσμος, και ενώ ο ίδιος δεν ευθύνεται και όμως θα επιβαρύνεται. Αυτό πρέπει να τελειώσει άπαξη απαντός. Ήδη υπάρχει οργή, δηλαδή αγανάκτηση και θυμός, και το πώς το εισπράττουμε εμείς αυτό. Όταν παίρνουν τηλέφωνο στην Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος και καταγγελίες, μιλούν θυμωμένοι για τη διαχρονική κατάσταση, γιατί το πρόβλημα είναι διαχρονικό, έτσι, του οικονομικού προβλήματος και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση έκανε λάθος που άφησε το ΦΠΑ και βεβαίως υπήρχαν περιθώρια να βρει πόρους. Υπάρχουν διέχοντες και κατέχοντες. Εκείνη την πλησίαση, απ' έξω πέρασε. Να πούμε έτσι, θα πρέπει να το όνομά τους. Λοιπόν, το λέμε δημόσια γιατί έτσι είναι. Απλά το να χτυπάς το πορτοφόλι του μέσου καταναλωτή, να είναι βέβαια και η κυρία Υπουργός, η κυρία Κατσέλη και ο κ. Κωνσταντίνου, ότι σαφέστατα το πρόβλημα θα επιδεινώνεται, η ύφεση στην αγορά θα έχει το πάνω χέρι, με ό,τι